Τέταρτη γαλάζια νύχτα Δήμου Καλαμάτας. Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019. Σε τρία σημεία στο παλιακό μας μέτωπο. Στην κεντρική προκυμαία, στο χώρο έναντι του Ιερέου Ναού Αναστάσεως και στο χώρο έναντι του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης επί της Ναυαρίνου. Μια εκδήλωση που επί της ουσίας σηματοδοτεί την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, που στόχος της είναι η ανάδειξη της περιοχής μας, η ανάδειξη του παραλιακού μας μετόπου, η στήριξη των επαγγελματιών και βέβαια η ψυχαγωγία των καλαματιανών και των επισκεπτών. Μέσα από τις συζητήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει μεταξύ μας όλοι οι φορείς, έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα που θα ακολουθήσουμε, τα οποία νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα υπάρχει κέντρο επιχειρήσεων έναντι του Ιερού Ναού Αναστάσεως, όπου θα φιλοξενεί 6 άτομα. Ένα από αυτά θα είναι γιατρός από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θα υπάρχει και απεικνιδωτής. Συγχρόνως, εκτός κέντρου επιχειρήσεων, θα υπάρχουν διασώστες στους χώρους που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις. Θα υπάρχουν σκάφη μέσα από τις εθελοντικές ομάδες. Οι εθελοντικές ομάδες θα περιπολούν. Πολλές εθελοντικές ομάδες και πολυάριθμες θα περιπολούν τους χώρους που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις. Τη ρύθμιση κυκλοφορίας θα πραγματοποιεί η Δημοτική Αστυνομία και η Τροχέα. Θα υπάρχει εκεί πυροσβεστικό όχημα για θέματα πυρασφάλειας. Και βέβαια θα υπάρχει και ασθενοφόρο από το ΕΚΑΒ. Βέβαια, ο Δήμος δεν μπορεί να εξασφαλίσει μέτρα ασφαλείας για όλη την Ναυαρίνου. Θα πρέπει και οι ίδιοι οδηγοί να είναι προσεκτικοί, να προσέχουν τους πεζούς. Θα πρέπει να κολυμπούμε στα σημεία που έχουν οριοθετηθεί με τα φώτα, που θα τα έχουμε φωτίσει δηλαδή εκεί και θα υπάρχουν και ναυαγοσώστες. Αν υπάρχουν προβλήματα υγείας, δεν πρέπει να κολυμπούμε και δεν πρέπει να μπαίνουμε βαθιά. Και δεν πρέπει βέβαια να κολυμπούμε και αν έχει γίνει κατανάλωση αλκοόλ. Θεωρούμε ότι θα είναι μια ακόμα επιτυχημένη σημαντική εκδήλωση από το Δήμο Καλαμάτας, προβάλλει την περιοχή μας και το Δήμο μας γενικότερα. Εκδηλώσεις δηλαδή πολύ σημαντικές που θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια και θα τις ενδυναμώσουμε. Σας καλούμε όλους εκεί και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Τα σημεία όσον αφορά το κοινό που θα είναι κάτω, τον κόσμο που θα έρθει να διασκεδάσει στη Γαλάζια Νύχτα. Οι οδηγοί, όπως είπε και ο Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος και Δήμαρχος, θα πρέπει να σέβονται τους πεζούς. Οι λουόμενοι, αν θελήσουν να κάνουν μπάνιο, είναι με δική τους ευθύνη. Και όσοι αποφασίσουν να κάνουν μπάνιο, θα πρέπει να είναι νυφάλιοι και να μην έχουν κάνει κατανάλωση αλκοόλ. Και το σημαντικότερο να είναι να κολυμπούν κοντά στην ακτή και όχι να πηγαίνουν πιο βαθιά. Από την πλευρά μου θέλω να ευχηθώ να πάνε όλα καλά που θα πάνε, διότι τα μέτρα ασφαλείας είναι υπέρ αρκετά. Αρκετά δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω, αν ποτέ κάτι είναι αρκετό, αλλά τέλος πάντων από εμάς έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι τα πάντα επαρκή. Οι εθελοντές καλύπτουν όλα τα φάσματα, υπάρχουν διασώστες, υπάρχουν ναυαγοσώστες, μέσα στη θάλασσα θα υπάρχουν τα πλοιάρια του Λιμεναρχείου και των εθελοντικών ομάδων. Γιατρούς θα έχουμε και από το νοσοκομείο, θα έχουμε γιατρό και από τους ιδιώτες. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και εκείνο που έχουν ευχηθώ είναι καλή διασκέδαση ο σκοπός που είναι να δουλέψουν τα μαγαζά να επιτευχθεί. Από την πλευρά της Φάρης θα θέλαμε πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε για φέτος τις ομάδες εθελοντών που είναι δίπλα μας, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας τόσο σε εμάς αλλά και στους πολίτες που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση. Επίσης, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και όλα τα σετ τα οποία θα βοηθήσουν ώστε να διασκεδάσει ο κόσμος. Και ελπίζω, για να μην πω είμαι σίγουρος, ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά και θα είναι η καταλληλότερη αρχή για το πολιτιστικό καλοκαίρι φέτος στην Καλαμάτα.